Αγαπητοί φίλες και φίλοι, ακούτε πάντα GP Radio. Το πρώτο και καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο της πόλης των Βρεβενών. Και είναι η εκπομπή Βρεβενά Ζωντανά. Πρεμιέρα σήμερα για Βρεβενά Ζωντανά, καινούργια εκπομπή. Και πόσο πιο ζωντανά θα μπορούσε να γίνει, έχοντας εδώ την ομάδα Κινθέα του Κάτω Λυκείου. Κάτω Λύκειο το λέω εγώ, και εγώ εκεί ήμουν, παιδιά. Το ρομαντικό και καλλιτεχνικό Κάτω Λύκειο, όπως λέγαμε, που συνεχίζει τη φήμη του. Έχω λοιπόν τεράστια χαρά σήμερα και μεγάλη τιμή που σας έχω εδώ, το Κάτω Λύκειο. Είναι η ομάδα Κινθέα. Να σας ζητήσω καταρχήν τους παρευρισκόμενους. Έχουμε μαζί μας την υπεύθυνη της καθηγήτρια, την υπεύθυνη για την ομάδα καθηγήτρια, την κυρία Κατερίνα Βάιου. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα, παιδιά. Έχω μαζί μου μαθητές του Λυκείου, μέλη της ομάδας. Είναι η κυρία Λιάκα Θωμαή. Καλησπέρα. Η Μέντζιου Ιόλη. Καλησπέρα. Και ο Τσιόχας Κωνσταντίνος. Καλησπέρα λοιπόν και από εμάς. Πάρε το μικρόφωνο θες. Ωραία. Λοιπόν, θα ξεκινήσω. Κατερίνα, πάρε και στο μικρόφωνο αν θέλεις. Θα ξεκινήσω από την Κατερίνα να μας κάνει μία μικρή εισαγωγή καταρχήν. Τι είναι αυτή η ομάδα, πώς ξεκίνησε, δυο λογάκια και μετά να περάσουμε να μας τα πούνε καλύτερα τα παιδιά. Καλησπέρα σε όλους. Μάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας κάλεσες απόψε να έρθουμε εδώ και να μιλήσουμε για τις δράσεις μας. Η Κινθέα είναι η κινηματογραφική και θεατρική ομάδα του δεύτερου ΓΕΛ και η στοχοθεσία μας είναι ξεκάθαρα παιδαγωγική. Δηλαδή, αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς ως Κινθέα είναι να δώσουμε στα παιδιά κάποιες γνώσεις θεωρητικές και σε δεύτερο επίπεδο πρακτικές που αφορούν τον κινηματογράφο και το θέατρο. Δεν είμαστε μία ομάδα η οποία είναι επαγγελματική, δεν είμαστε καν μία ομάδα που είναι ερασιτεχνική. Είμαστε ομάδα εφηβική. Μάλιστα. Και έχουμε πολύ πολύ συγκεκριμένη στοχοθεσία. Πέρυσι ξεκινήσαμε με μια κινηματογραφική ταινία η οποία έχει συγκεκριμένα στάδια. Τα παιδιά έμαθαν επί 3 μήνες θεωρητική. Τέλος πάντων, ό,τι υπάρχει σε θεωρητικό επίπεδο με βάση πώς θα γράψουν ένα σενάριο. Μάλιστα. Και ασχολούνταν επί 3 μήνες με αυτό, σεναριακή γραφή δηλαδή, το οποίο σενάριο το έγραψαν ομαδικά και στη συνέχεια προχωρήσαμε στην παραγωγή της ταινίας μας. Η οποία ταινία έχει και μεγάλη επιτυχία. Θα μας τα πούμε τα παιδιά, είχε μια σχετική επιτυχία. Μάκη, να πούμε λίγο μερικά πράγματα. Ναι. Εμείς είμαστε μια ομάδα που έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αυτογνωσία. Το ότι υπάρχει επιτυχία ή όχι, είναι κάτι που θα μας το πούν έξωθεν. Ναι. Εγώ το λέω. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που το λες και το εκτιμούμε. Όμως, να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Το ότι κάνουμε μία πρεμιέρα και ότι αυτή η πρεμιέρα γεμίζει μία αίθουσα ή ένα θέατρο ή οτιδήποτε στα Βρεβενά, δεν σημαίνει απόλυτα ότι αυτό είναι και τεράστια επιτυχία, γιατί έχουμε να κάνουμε μαθητές και οτιδήποτε. Έχουμε αυτογνωσία. Ναι. Εντάξει. Αν δεν κάνω λάθος, όμως πήρε και βραβεύτηκε κιόλας. Όχι, δεν βραβεύτηκε ακόμα. Θα δούμε, περιμένουμε. Α, είναι στο τελικό στάδιο. Ναι, δεν βραβεύτηκε. Έχει πάει σε 2 διεθνή φεστιβάλ μέχρι τώρα και σε 1 πανελλήνιο. Περιμένουμε. Ωραία. Από εκεί και πέρα, είμαστε πάρα πολύ, πώς να το πω τώρα, σεμνοί και ταπεινοί απέναντι σε αυτό που κάνουμε και δεν θεωρούμε ότι είμαστε επαγγελματίες, γιατί δεν είμαστε. Καλά, προφανώς, αλλά ξέρεις, ακόμα και να πάει μια ταινία σε ένα καλλιτεχνικό φεστιβάλ είναι επιτυχία, γιατί κάποιοι τη βλέπουν και την εκκρίνουν και αν δεν κάνει δεν την κόβουν. Μάκη, συμφωνούμε απόλυτα και έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό, αλλά είμαστε μια ομάδα η οποία εστιάζει στην παιδαγωγική διάσταση. Ναι, είναι άλλη δουλειά σας, το καταλαβαίνω και είναι και πολύ καλό. Ακριβώς αυτό. Επίσης, αυτό που κάνουμε στη συγκεκριμένη ομάδα είναι ότι εκπαιδεύουμε τα παιδιά σε ορισμένες διαδικασίες που αφορούν όχι μόνο τη θεωρητική διάσταση του θεάτρου και του κινηματογράφου, αλλά εκπαιδεύουμε τα παιδιά στην επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν,
γιατί πάντα προκύπτουν πολύ σημαντικά προβλήματα. Εκπαιδεύουμε τα παιδιά στη συνεργασία, αυτό μας ενδιαφέρει, και εκπαιδεύουμε τα παιδιά στην αποδοχή της διαφορετικότητας. Η συγκεκριμένη ομάδα έχει αυτές τις πολύ σημαντικές διαστάσεις για μας, ως τοποθεσία. Μπράβο. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, γιατί όντως εμείς, ξέρεις, πάμε, βλέπουμε την ταινία και μένουμε εκεί στο θέαμα, αλλά από πίσω είναι μια παιδαγωγική διαδικασία, ξέρεις, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Η στάση δική μας και ο τρόπος που οργανώνουμε τη συγκεκριμένη ομάδα, την ΚΙΝΘΕΑ, έχει να κάνει με αυτό που είπα στην αρχή, ότι υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη παιδαγωγική διάσταση. Το παραγόμενο πολιτιστικό προϊόν είναι πάρα πολύ σημαντικό, εξαιρετικά σημαντικό. Αλλά για να φτάσουμε στο παραγόμενο πολιτιστικό προϊόν, επειδή ακριβώς δεν είμαστε επαγγελματίες, υπάρχει αυτή η πολύ συγκεκριμένη στοχοθεσία. Και η στοχοθεσία αυτή, Μάκη, για μας, τα επίπεδα τα οποία έθεσα, είναι πολύ πιο σημαντική από το αποτέλεσμα. Όντως, για σας είναι σημαντικότερη η διαδικασία, όντως. Μέρος αυτής της διαδικασίας είναι και μια συνάντηση που είχατε προχτές, παιδιά. Ήσασταν καλεσμένοι από το ΓΑΜΑ ΓΕΛ Κοζάνης να κάνετε εκεί μια συνάντηση, να ανταλλάξετε απόψεις. Τι ακριβώς έγινε εκεί, την Τετάρτη στη Κοζάνη, από το ΓΑΜΑ ΓΕΛ. Ναι, πολύ σωστά, την Τετάρτη βρισκόμασταν στη Κοζάνη. Συνομιλήσαμε εκεί με τα παιδιά του Τρίτου ΓΕΛ Κοζάνης, μας παρουσιάσαν την ταινία τους, προβάλαμε κι εμείς τη δική μας, ανταλλάξαμε απόψεις, μιλήσαμε, λύσαμε απορίες σχετικά με το πώς γυρίζεται μια ταινία, γιατί έχει πάρα πολύ δουλειά, ειδικά το μοντάζ, και πάρα πολύ γέλιο, θα μπορούσα να πω, σε κάποιες σκηνές. Γελάσαμε με την καρδιά μας. Μπορώ να πω ότι ήταν μια εμπειρία την οποία θα την ξανακάναμε, εννοείται. Ήμασταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα, εννοώ ως προς και στην επικοινωνία και ως προς τις πλάκες που κάναμε μεταξύ μας, πειραζόμασταν, περάσαμε υπέροχα. Επίσης, παράλληλα με την καινούργια μας ταινία που τρέχει τώρα, είχαμε και μία δράση στο γυροκομείο Βρεβενών. Ναι, πριν λίγο καιρό. Πολύ σωστά. Το Αγίου Χιλίου, αν δεν κάνω λάθος, ή όχι. Το Αγίου Χιλίου έχει γίνει. Παγκόσμια μέρα ποιήσης. Μπράβο, παγκόσμια μέρα ποιήσης. Την παγκόσμια μέρα ποιήσης επιλέξαμε με το δεύτερο γέλ να πάμε στο γυροκομείο Βρεβενών. Τα παιδιά πήγαιναν ποιήματα. Τα περισσότερα τα επέλεξαν μόνα τους τα παιδιά και στη συνέχεια καταγράψαμε μνήμες, εμπειρίες, τραγούδια των ανθρώπων που ζουν εκεί μέσα στο γυροκομείο. Που φιλοξενούνται, να το πούμε καλύτερα, να έχουμε μια ακριβή σωστά. Που φιλοξενούνται στο γυροκομείο Βρεβενών και ήταν πραγματικά εκπληκτική εμπειρία για τα παιδιά. Τα υπόλοιπα θα σας τα πούν τα παιδιά, γιατί ετοιμάζουμε μια ταινία που θα βασίζεται σε αυτή την εμπειρία. Σε αυτή την επίσκεψη, για πείτε μας, παιδιά, αν θέλει να μιλήσει η Θωμαίδα, δώσε εσύ το μικρόφωνο. Να μας πει η Όλη, όπως θέλει. Ωραία. Μαζί, παράλληλα, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, με την ταινία «Άκουσέ με» που κάνουμε, κάνουμε και αυτή την ταινία για το γυροκομείο, που βασίζεται στις ιστορίες του, σε διάφορα τραγούδια που θα μας πούνε, και αυτή θα βγει πιο μετά από το «Άκουσέ με», δηλαδή μετά το καλοκαίρι. Ωραία, ωραία. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι έχουμε και τη στήριξη του Κέντρου Πρόληψης Ορίζοντες για την ταινία με τίτλο «Άκουσέ με», που θα μιλήσει τόσο για την ενδοσχολική βία, όσο και για όλο το άγχος που δέχονται οι μαθητές τόσο στο σχολείο, στο σπίτι, για το αν θα καταφέρουν ουσιαστικά να τα βγάλουν πέρα, γιατί έχουν πάρα πολλά να αντιμετωπίσουν, ειδικά σε μια κοινωνία όπως είναι η δικιά μας, η σημερινή, που εξελίσσεται δηλαδή τόσο βελαία. Και θα την προβάλλουμε ουσιαστικά εδώ στα Γραβενά. Ελπίζουμε μέχρι τις 26 Ιουνίου να μπορέσουμε να σας καλέσουμε να τη δείτε κι εσείς, να δείτε πώς δουλέψαμε και τι ουσιαστικά... Το παραγόμενο αποτέλεσμα. Ναι. Συγγνώμη, έχουμε μια ερώτηση από... Αφηγηνώ. Μάλιστα, πιάνω. Λοιπόν, καταρχήν, συγχαρητήρια, λέει, στην κυρία και τα παιδιά. Τους ευχόμαστε να πάρουν το βραβείο στο φεστιβάλ που παίρνουν μέρος. Πόσα χρόνια υπάρχει αυτή η ομάδα και αν
τους έδωσε και... Τους κίνησε τον ενδιαφέρον ώστε να συνεχίσουν να ασχοληθούν με την... Με την ηθοποιία και τις... Α, μάλιστα. Ναι. Για πείτε μας, παιδιά. Να ξεκινήσω να απαντάω εγώ. Η θεατρική παιδεία στο δεύτερο ΓΕΛ υπάρχει εδώ και 20 χρόνια περίπου. Δεν είναι καινούργια ιστορία. Ακριβώς. Και η θεατρική παιδεία στο δεύτερο ΓΕΛ είναι μια διαδικασία που δεν αφορά μόνο ένα παραγόμενο πολιτιστικό προϊόν που σημαίνει μια παράσταση. Δίνουμε βαρύτητα στο θεωρητικό υπόβαθρο των παιδιών και το κάνουμε πάρα πολλά χρόνια και επίσης αυτό που προσπαθούμε και το πετυχαίναμε αν βάλουμε μια μικρή παρένθεση στα χρόνια της πανδημίας είναι να παρακολουθούμε παραστάσεις από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το οποίο μας υποστηρίζει πάρα πολύ, πρέπει να το πούμε. Ναι. Επομένως, αυτό που λέγεται θεατρική παιδεία δεν είναι μία διαδικασία η οποία ξεκίνησε πριν 2 χρόνια, που ξεκίνησε η ΚΙΝΘΕΑ. Η ΚΙΝΘΕΑ, η κινηματογραφική και θεατρική ομάδα του δεύτερου ΓΕΛ, έχει 2 χρόνια παρουσίας σε σχέση με τα κινηματογραφικά, αλλά έχει πάρα πολύ συγκεκριμένες βάσεις και πολύ μεγάλο θεωρητικό υπόβαθρο και πολύ συγκεκριμένη στοχοθεσία εδώ και περίπου 20 χρόνια. Μάλιστα. Τώρα, από εκεί και πέρα, τα παιδιά θα απαντήσουν για το αν θέλουν να συνεχίσουν αυτή τη διαδικασία στην οποία έχουν μπει και αν τους ενδιαφέρει. Ναι. Όποιος θέλει, παιδιά. Δεν ξεκινήσω εγώ. Ήταν γενικά όλο το ταξίδι μέσα και στον κινηματογράφο και στο θέατρο και πέρυσι και φέτος πολύ ενδιαφέρον και μάθαμε καινούργια πράγματα που θα τα χαρακτήριζα και χρήσιμα κιόλας. Προσωπικά μου πέρασε από το μυαλό να ασχοληθώ με την ηθοποιία και κυρίως με τον κινηματογράφο, αλλά στις μέρες μας πιστεύω ότι είναι αρκετά δύσκολο να δουλέψει κανείς έτσι, οπότε δεν νομίζω να καταλήξει σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, ερασιτεχνικά ή σαν χόμπι, θα μου άρεσε να το συνεχίσω. Ευχαρίστω. Ωραία. Άλλος, θέλω να υποδεχθεί το θέμα τους. Εγώ θεωρώ ότι ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Θα το ξανά έκανα σίγουρα, εννοείται κάτι τέτοιο. Μέσα σε αυτή την ομάδα μάθαμε όχι απλά να εργαζόμαστε με ομαδικό πνεύμα, αλλά και να μπορούμε να θέσουμε τις βάσεις για να παράγουμε κάτι το οποίο βγαίνει ουσιαστικά μέσα από την ψυχή μας και μέσα από την καρδιά μας. Μπράβο. Ναι. Μπορώ να πω ότι ήταν μια εμπειρία η οποία θα μου μείνει κυριολεκτικά ξέχαστη για τα επόμενα χρόνια της ζωής μου. Ωραία. Θα πρότεινα και στα νέα παιδιά να ασχοληθούν με κάτι τέτοιο και... Γιατί όχι, στο μέλλον θα ήθελα να ασχοληθώ και με το μοντάζ, με τη σκηνοθεσία, αλλά στο μέλλον, όχι τώρα. Ωραία. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εσείς θα κάνετε τα πάντα όταν λέμε, δηλαδή φτιάχνετε μια ταινία, όλη τη διαδικασία παραγωγής, δηλαδή όλο το post-production, τα πάντα εσείς θα κάνετε. Εννοείται, όλη τη διαδικασία παραγωγής. Εμείς κανονίζαμε πότε θα γίνουν τα γυρίσματα, ποιοι θα συμμετέχουν στο γύρισμα εκείνης της ημέρας. Κάναμε το μοντάζ. Η Μέντζιο Ιόλη έχει γράψει και το κομμάτι που παίζει στους τίτλους αρχής και στους τίτλους βασικό κομμάτι. Το βασικό κομμάτι, δηλαδή στο πιάνο, το οποίο το έχουμε ονομάσει και ως... Και το λόγο. Το έχω ονομάσει ως Μάι. Μάι. Ωραία. Να μας το ζητώσεις, να το παίζουμε στο σαράστο ράδι. Να πω, Μάκη, μερικά πράγματα. Ό,τι θες. Γιατί όταν βρισκόμαστε σε μία εκπομπή και μας παίρνουν συνέντευξη, προσπαθούμε να είμαστε... κάπως τυπική. Εγώ από εδώ και πέρα δεν θα είμαι καθόλου τυπική. Και δεν με ενδιαφέρει. Ποτέ δεν με ενδιαφέρει και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Ποτέ δεν με ενδιαφέρει να είμαι τυπική και να προσαρμόζουμε σε ένα πλαίσιο. Όταν ξεκινήσαμε με τα παιδιά να στείλουμε αυτό το πράγμα που λέγεται παραγωγή κινηματογραφικής ταινίας, ομολογώ ότι προσωπικά τρόμαξα. Γιατί είναι ένα τεράστιο. Δύσκολο το κομμάτι. Πολύ δύσκολο. Να σας πω όμως τι μου συνέβαινε. Έλεγα στα παιδιά, πρέπει να κάνουμε αυτό. Και έρχονται τα παιδιά και μου λέγαν, το έχω, που αφορά τα τεχνικά. Το έχω, ναι. Κυρία, το έχω. Την πρώτη φορά δεν το πίστεψα. Τη δεύτερη φορά έλεγα, εντάξει. Την τρίτη φορά όμως,
που μου έλεγαν το έχω και μου το έφερναν, ήξερα ότι αυτό που μου λένε τα παιδιά πραγματικά μπορούσε να γίνει. Γιατί η κινηματογραφική ταινία, δεν ξέρω πόσοι έχουν ασχοληθεί με το σινεμά, η παραγωγή μιας κινηματογραφικής ταινίας έχει απίστευτα επίπεδα και απίστευτα στάδια που αφορά την τεχνική. Και αυτά τα παιδιά με τα οποία συνεργάζομαι δεύτερη χρονιά, πραγματικά με έχουν εκπλήξει. Και κάθε φορά που μου λένε, κυρία, αφήστε το, εγώ το έχω, ξέρω ότι το εννοούν. Το ίδιο συμβαίνει και φέτος, που ξεκινάμε να κάνουμε μία παραγωγή θεατρική, ένα project θεατρικό, γιατί δεν είναι μία παράσταση απλή, είναι μία παράσταση που έχει πάρα πολλά επίπεδα, γιατί είναι πολυμεσική. Ναι. Όταν τα παιδιά που συμμετέχουν σε αυτό το project μου λένε, εντάξει, το έχουμε, τα εμπιστεύουμε απόλυτα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι, βέβαια, εννοείται. Αυτό είναι το ζητούμενο τελικά. Ναι, ακριβώς, τελικά, αυτό, τελικά. Ακριβώς αυτό είναι το ζητούμενο, γιατί αυτό που είπα στην αρχή, ότι εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες και ούτε παρουσιαζόμαστε ως επαγγελματίες. Δεν είμαστε καν ως ερασιτέχνες. Ναι. Είμαστε μία ομάδα εφηβική, που τα παιδιά προσπαθούν να κάνουν και κάνουν, δεν είναι μόνο προσπάθεια, παράγουν πολιτιστικά προϊόντα σε εξαιρετικό επίπεδο, με πάρα πολύ σκληρή δουλειά και ταυτόχρονα με πολύ μεγάλη πρωτοτυπία. Ναι. Ναι. Ωραία. Ωραία. Οπότε τα πάντα, από την αρχή μέχρι το τέλος, όλοι post-production, ό,τι αφορά μία ταινία, το έχετε κάνει εσείς, έτσι. Δεν είναι δηλαδή ότι φωνάξετε κάποιον, ας πούμε, να σας βοηθήσει σε ένα κομμάτι, έναν επαγγελματία μοντέρα, ας πούμε, ότι εντάξει, βοηθάω εγώ εσένα, τα κάνατε εσείς όλα. Φοβερό, ακόμα και τη μουσική, λέτε, είναι η δικιά σας παραγωγή. Ναι. Δικιά σου. Μπράβο, και ακόμα και τα γραφικά, από ό,τι μου λέτε. Μπράβο, ρε παιδιά. Και κάνει και τα γραφικά της Κιθέα τώρα. Γιατί μου έστειλε κάτι καταπληκτικό, το φτιάχνουμε, θα έχουμε και ένα σήμα για την Κιθέα. Πολύ ωραία. Και τώρα ποια είναι τα επόμενα σχέδια? Τώρα έχουμε το θέατρο, το οποίο έχει τίτλο «Στα μονοπάτια του Σέξπιρ». Δεν είναι σίγουρα κάτι απλό. Ερχόμαστε πρώτη φορά σε επαφή με θέατρο. Μέχρι τώρα είχαμε ιδέα μόνο του κινηματογράφου. Ναι. Δεν είναι κάτι εύκολο σίγουρα, αλλά με τη συνεργασία που έχουμε και με τους καθηγητές και εμείς τα παιδιά, βλέπουμε ότι βγαίνει κάτι σιγά σιγά. Διαπραγματευόμαστε πολλά δημιουργήματα του Σέξπιρ, για τα οποία φυσικά θα μιλήσουμε αργότερα, παραμονή της παράστασής μας. Αλλά είναι κάτι διαφορετικό, το οποίο σίγουρα δεν έχουν ξαναδεί και νομίζω ότι θα αρέσει. Ναι, καλά, και γι' αυτό είμαι σίγουρος. Να πω λίγο κάτι. Είπα πριν ότι δεν είμαστε καθόλου επαγγελματική ομάδα, όμως αυτό που κάνουμε το κάνουμε επαγγελματικά. Όσο μπορούμε. Φέτος έχουμε τη μεγάλη χαρά να συνεργαζόμαστε με τον Πάνο το Χρυσίδη, ο οποίος είναι θεατρολόγος, είναι σκηνοθέτης, είναι εκπαιδευτικός. Ένα παιδί το οποίο είναι πολύ τάλαντο και δουλεύει με τα παιδιά εθελοντικά. Και φυσικά έχουμε μαζί μας τη Βασιλική την Εφταξία, η οποία είναι μαζί μας εδώ και 20 χρόνια, παιδιά, και μας στηρίζει. Σε ένα επίπεδο που πραγματικά όχι απλώς το εκτιμούμε, είναι ένα τεράστιο δώρο από τη Βασιλική. Βοηθάει παντού. Η Βασιλική δουλεύει πάρα πολύ τα φωνητικά των παιδιών, έχει φτιάξει τις φωνές τους. Το έκανε και πέρυσι, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Συμμετείχε στην ταινία μας εθελοντικά. Η Βασιλική το έκανε αυτό και παλιότερα που είχαμε ανεβάσει τη θεατρική παράσταση με την πρώτη θεατρική ομάδα που είχε δημιουργηθεί στο δεύτερο ΓΕΛ. Πριν από 15 περίπου χρόνια, θυμάμαι, η παράσταση συνεχίζεται του Ρικάμπορ και συμμετέχει πάντα και μας στηρίζει και είμαστε ευγνώμονες. Μιας που πήγες και σε αυτό το κομμάτι, φαντάζομαι ότι για να γίνει μια τέτοια παραγωγή, γιατί μιλάμε για παραγωγή πλέον, χρειάζονται πολλά πράγματα. Σε υλική μορφή, δηλαδή χρειάζονται κουστούμια, χρειάζονται κάποια λίγα έστω λεφτά. Από πού τα βρίσκετε αυτά, αν σας βοηθάνε οι τοπικές αρχές,
Αν κάποιος θέλει να βοηθήσει, πώς μπορεί να το κάνει, να τα πούμε λίγο αυτά. Έμαθα ότι σας έδωσε και το βεστιάριο του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος κάποια πράγματα. Ναι, την Τρίτη που είχαμε την επίσκεψη στο Τρίτο Γιάλ Κοζάνης, το συνδυάσαμε παράλληλα με τη Θεσσαλονίκη, στην οποία επισκεφτήκαμε το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, όπου μας παρέχει όσα κοστούμια χρειαζόμαστε για την παράστασή μας φέτος, η οποία εκδρομή φυσικά πραγματοποιήθηκε και με τη συνδρομή του 15 μελούς του σχολείου μας και με βοήθεια της περιφέρειας και με μία μικρή του Δήμου. Και με μία μικρή στήριξη του στυλού γονέων και δεμάτων. Ωραία. Οπότε βοηθάνε όλοι όσοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Να πω λίγο εδώ πέρα ότι, τι συμβαίνει σε αυτή την πόλη, που αυτή η πόλη, Μάκη, είναι κοινότητα. Ναι. Και είναι υπέροχο πράγμα το γεγονός ότι εμείς ως ομάδα αυτό ακριβώς βιώνουμε. Πέρυσι που ξεκινήσαμε την παραγωγή της ταινίας, όλοι οι μικροεπαγγελματίες αυτής της πόλης μας στήριξαν με έναν τρόπο απολύτως συγκινητικό. Ωραία. Είχαμε τη στήριξη φυσικά της Περιφερειακής Ενότητας, είχαμε τη στήριξη του Δήμου, αλλά είχαμε τη στήριξη όλης της κοινότητας, ό,τι μπορούσε ο καθένας, και αυτό δεν μπαίνει σε μια διαδικασία να το μετρήσω. Τα παιδιά έβγαιναν και ζητούσαν μια στήριξη, οποιαδήποτε και να ήταν αυτή, είτε σε υλικό, είτε ξέρω εγώ, σε οποιοδήποτε επίπεδο. Και η κοινότητα των Γρεβενών πραγματικά μας συγκίνησε. Μπράβο. Μια κοινωνία η οποία υποφέρει οικονομικά. Προφανώς. Και το γνωρίζουμε όλοι. Προφανώς. Αλλά είναι δίπλα μας, σε οποιοδήποτε αίτημά μας, αυτή η κοινωνία των Γρεβενών είναι δίπλα μας. Όπως είσαι και εσύ απόψε. Γιατί, εντάξει, και αυτό, αλίμονο. Γιατί και αυτό που βιώνουμε απόψε, είναι μια στήριξη από αυτό που προσωπικά το ονομάζω κοινότητα. Ναι. Δεν έχει να κάνει με το κοινωνία. Ωραία, σωστά το θέτεις, ωραία το θέτεις. Και εμείς εδώ θα είμαστε και θα ξαναείμαστε, δεν το συζητάμε. Γιατί από ό,τι βλέπω έχετε όρεξη και θα κάνετε κι άλλα πράγματα. Όπως σας βλέπω, έχετε πάει πολύ φορά. Νομίζω ότι θα συνεχίσουμε δυναμικά. Συγγνώμη λίγο, η κυρία Κανελίδου θέλει να πει κάτι δημόσιο στα παιδιά. Ναι. Να βάλω ανοιχτή. Ωραία. Ναι. Κυρία Μαρία, μπορείτε να μιλήσετε. Καταρχάς, καλησπέρα και από μένα. Χίλιες συγγνώμη, ήθελα πάρα πολύ να είμαι κοντά σας απόψε. Απλά λόγω κάποιων επαγγελματικών άλλων υποχρεώσεων δεν μπόρεσα. Να πω ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά και σε εσένα, Κατερίνα. Να είστε έτσι πάντα δημιουργικοί και δυναμικοί. Καλή πρόοδο να ευχηθώ στα παιδιά και ό,τι και αν κάνουν να το κάνουν με αγάπη. Και ήθελα να πω έτσι δημόσια ότι εμείς θα είμαστε σαν GP Radio και σαν Γρεβενά Press δίπλα σας, σαν χορηγή επικοινωνίας. Και θέλω να δω πώς μπορώ και εγώ να γίνω χορηγός, να προλαβαίνω για αυτή την παράσταση, πέρα από το θέμα του χορηγού επικοινωνίας και με κάποιο ποσό που μπορούμε να δώσουμε για να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε όλη αυτή την πολύ σημαντική προσπάθεια. Δεν ξέρω αν ακούγομαι, γιατί είμαι και στον δρόμο τώρα. Ακούγεσαι, Μαρία, ακούγεσαι. Είμαι από Θεσσαλονίκη, ωραία. Σε ακούμε όλοι. Ακούγεστε. Με πολύ εκτίμηση και πολύ σεβασμό σε όλο αυτό που κάνετε. Ακούγεστε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά είναι συγκινητικό. Γιατί εμείς ως ομάδα δεν δουλεύουμε μόνο σε ένα επίπεδο ρεαλιστικό. Δουλεύουμε και σε ένα επίπεδο συναισθηματικό. Και δουλεύουμε πάρα πολύ την ενσυναίσθηση των παιδιών. Καλλιεργούμε την ενσυναίσθηση. Και αυτός ήταν ο λόγος που ως ομάδα επικοινωνήσαμε με την τρίτη ηλικία, δηλαδή με το γυροκομείο Γρεβενών. Νομίζω και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι το συνέστημα μας κρατάει ακόμη ζωντανούς και μας διαφοροποιεί λίγο από όλα αυτά τα καινούργια που έρχονται και την τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομπότ που θα έρθουν σε λίγο στη ζωή μας. Το συνέστημα μας κάνει να ξεχωρίζουμε και να είμαστε ακόμη άνθρωποι. Εγώ θέλω να δώσω τα χαιρετίσματά μου, να στείλω και τα χαιρετίσματά μου στην Ιόλη, γιατί την ξέρω μέσω του μπαμπά της, της οικογένειάς της. Yes, και θέλω να δεσμευτεί δημόσια να έρθει μια μέρα να κάνουμε και μια συνέντευξη, να μας πει και για την άλλη ποιότητα της, σαν πολύ μεγάλη πιανίστρια που είναι, να μας μιλήσει για τις μουσικές και για τις δημιουργίες της. Θα χαρώ πάρα πολύ να έρθει ένα άλλο σε μια άλλη εκπομπή να μας πει δύο λόγια και για τα άλλα τα οποία κάνει. Εντάξει.
Θα κάνουμε λίγο spoiler τώρα. Μια που αναφερθήκατε στην Ιόλη, θα μπούμε σε μια διαδικασία spoiler. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ναι, ναι. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για να πάμε στο spoiler. Το spoiler είναι ότι στην πολυμεσική παράσταση που θα παρουσιάσουμε θα υπάρχει και ζωντανή μουσική και θα έχουμε την Ιόλη ζωντανά. Ναι. Δεν λέμε πώς ακριβώς θα γίνει, αλλά η Ιόλη θα παίζει ζωντανά στην θεατρική παράσταση που θα παρουσιάσουμε. Που θα είναι, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που λες και από ό,τι είχαμε μια κουβέντα, διαδραστική τελικά, έτσι. Η παράσταση θα είναι διαδραστική και επίσης θα πρέπει να δώσουμε συγκεκριμένες οδηγίες στο κοινό των Γρεβενών. Γι' αυτό θα έρθουμε, Μάκη, θα ξαναρθείτε λίγες μέρες πριν. Θα κάνουμε ένα συγκεκριμένο γύρισμα για το πώς πρέπει να συμπροσθούμε ως κοινό. Ακριβώς. Και θα δώσουμε συγκεκριμένες οδηγίες, θα κάνουμε ανακοινώσεις, γιατί η παράσταση είναι πρωτότυπη για τα Γρεβενά και χρειάζονται κάποιες οδηγίες. Οι οδηγίες δεν σημαίνουν ότι θα περιορίσουν το κοινό. Απλώς δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο στα Γρεβενά, αλλού σε άλλες πόλεις φυσικά και έχει παρουσιαστεί κάτι ανάλογο. Ναι, αλλά κάνουμε το spoiler με την Ιόλη. Τέλεια. Κάτι έλεγε όμως ο Κωνσταντίνος. Κάτι έλεγες, όχι. Εσύ διακόψαμε. Νομίζω είχα ολοκληρώσει. Α, ωραία, ωραία. Ωραία. Τέλεια. Για το βεστιάριο του Κρατικού Θεάτρου λέγαμε, ναι, μπράβο, πριν πάρει η Μαρία. Ναι. Τι βοήθεια πήρατε από εκεί? Πήραμε κοστούμια. Μάλιστα. Για όλους τους ρόλους που θα υπάρχουν στο θέατρο φέτος, το οποίο σίγουρα θα το κάνει ακόμα πιο ωραίο από ό,τι είναι. Προφανώς. Και πιο ρεαλιστικό. Ναι, ναι. Το θέατρο είναι κανονισμένο για συγκεκριμένη ημερομηνία ακόμα, δεν ξέρουμε. Έχουμε θέσει μια ημερομηνία που είναι στις 16 Ιουνίου. Μάλιστα. Που είναι Κυριακή. Ναι. Αλλά περισσότερες λεπτομέρειες θα έρθει το χρόνο που λέμε και εμείς οι φιλόλογοι. Ναι. Ωραία. Ναι, έχουμε βάλει την ημερομηνία 16 Ιουνίου, Μάκη. Ωστόσο, στις 26 Ιουνίου θα έχουμε, είναι σίγουρο ότι θα υπάρχει προβολή της ταινία μας που γίνεται συνεργασία με τους Ορίζοντες, το Κέντρο Πρόληψης Γρεβενών. Ωραία. Και νομίζω ότι θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε μαζί μας. Εκεί θα είμαστε, εννοείται. Δεν το συζητάμε. Και εσάς και τους Ορίζοντες. Εδώ, να έχεις δεις τι έγινε, να λάβουμε χορηγή τώρα. Και η δεύτερη ταινία που αφορά το γυροκομείο και όλη την δράση των παιδιών εκεί. Α, μπράβο, ναι. Θα παρουσιαστεί, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να εξηγήσουμε λίγο στο κοινό ορισμένα πράγματα. Είμαστε η ΚΙΝΘΕΑ, η οποία είναι κινηματογραφική και θεατρική ομάδα του δεύτερου ΓΕΛ. Ταυτόχρονα, το δεύτερο ΓΕΛ με ορισμένα παιδιά συμμετέχει στην ομάδα εξαμάξης και να πούμε δημόσια τα συγχαρητήριά μας για τα παιδιά που συμμετέχουν στην ομάδα αυτή, που είναι αποτέλεσμα σύμπραξης του πρώτου και του δεύτερου γυμνασίου και συμμετέχουν και παιδιά από το λύκειό μας. Αυτά τα παιδιά κατέβηκαν στη Μεσίνη, παρουσίασαν την παράστασή τους Μίδια και είμαστε πραγματικά πάρα πολύ περήφανοι για τη δουλειά που κάνει η ομάδα εξαμάξης. Η ομάδα ΚΙΝΘΕΑ είναι αποκλειστικά ομάδα του δεύτερου ΓΕΛ, συμμετέχουν μόνο παιδιά του δεύτερου ΓΕΛ, εδώ και 2 χρόνια, είναι περίπου το 50% του σχολείου, συμμετέχει ένας τεράστιος αριθμός. Τα μισά περίπου παιδιά. Τα μισά μπράβο, περίπου μπράβο, παιδιά, μπράβο, Μάγκη. Μπράβο σας. Και φέτος οι δράσεις τους είναι οι εξής. 2 ταινίες, η μία είναι συνεργασία με τους Ορίζοντες με τίτλο «Άκουσέ με», που τα παιδιά με οποιοδήποτε τρόπο παρουσιάζουν τον τρόπο που βιώνουν την εφηβεία, χορεύοντας, παίζοντας πιάνο, μιλώντας. Είναι ένα πάρα πολύ προσωπικό και υποκειμενικό θέμα. Μπράβο. Είναι μικροϊστορίες δηλαδή των παιδιών. Η δεύτερη ταινία έχει να κάνει με την δράση του γυροκομείου και πώς τα παιδιά, το βίωμα των παιδιών, πώς το βίωσαν τα παιδιά εκεί και περιλαμβάνονται μέσα οι ιστορίες των ανθρώπων που φιλοξενούνται στο γυροκομείο. Και η τρίτη δράση είναι «Στα μονοπάτια του Σέξπιρ», η θεατρική παράσταση που θα παρουσιάσουμε στις 16 Ιουνίου.
Δηλαδή, κάνουν τρία διαφορετικά πράγματα και το πιο σημαντικό είναι ότι κάποια παιδιά συμμετέχουν και στα τρία ταυτόχρονα. Δηλαδή, ναι, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι και δεν συμμετέχουν μόνο σε αυτά, συνεργάζονται και με τα ΓΑΚ, κάποια παιδιά που είναι... Τα γενικά αρχεία του κράτους. Ναι, 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 τα παιδιά που είναι στην ΚΙΘΕΑ συνεργάζονται ταυτόχρονα και με τα ΓΑΚ. Και Κωνσταντίνα, εσύ θα μας πεις κάποιες λεπτομέρειες. Με τα γενικά αρχεία του κράτους θα παρουσιάσουμε ένα ουσιαστικά κομμάτι προφορικής ιστορίας, θα μιλήσουμε για τις ομότητες των γερμανικών κατοχικών δυνάμεων στην περιοχή των Γραβενών και κυρίως θα επικεντρωθούμε στην περιοχή που καλύπτει ουσιαστικά στο κοσμάτι, το κοσμάτι και... τις ακρότητες που έγιναν στο κοσμάτι. Ναι. Αυτό που θα θέλω να πω είναι ότι τα παιδιά που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη ομάδα κάνουν ταυτόχρονα και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Και επίσης, τα παιδιά που συμμετέχουν στην ΚΙΘΕΑ, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί τώρα αυτό, μπορεί να ακουστεί άσχημα, γιατί εμένα δεν με ενδιαφέρε ποτέ αυτό, να είναι αριστούχοι μαθητές, τα παιδιά που συμμετέχουν σε ομάδες, γιατί αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Τα περισσότερα παιδιά όμως, είναι παιδιά που έχουν εξαιρετικές επιδόσεις και στο σχολείο. Ωραία, δεν είναι κακό αυτό. Καθόλου δεν με ενδιαφέρει αυτό, Ίσα. Γιατί η ΚΙΘΕΑ ενσωματώνει παιδιά με διαφορετικότητα σε οποιοδήποτε επίπεδο και αυτό είναι κάτι που θα φανεί πάρα πολύ έντονα στη θεατρική παράσταση. Γιατί δεν θέλουμε να αποκλείεται κανένα παιδί, έχουμε παιδιά που ζουν εκτός Γραβενών, και έχουμε βρει τρόπους αυτά τα παιδιά που ζουν έξω από τα Γραβενά να συμμετέχουν στην ομάδα και να κάνουν πράγματα. Έχουμε παιδιά πολύ στην ομάδα τα οποία δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τις σχολικές επιδόσεις τους και δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Θέλουμε οποιοδήποτε παιδί συμμετέχει στην ομάδα μας να μπορεί να δείξει αυτό που έχει μέσα του, το ταλέντο του, ναι, τα όνειρά του, τις ιδέες του και δεν είναι, τα παιδιά που συμμετέχουν δεν είναι μόνο τα παιδιά που φαίνονται. Υπάρχει από πίσω μια ολόκληρη ομάδα η οποία στηρίζει με οποιοδήποτε τρόπο, που μπορεί να είναι τεχνικός, μπορεί να είναι σε επίπεδο ιδεών, μπορεί να είναι σε επίπεδο στήριξης και συνεργασίας, και αυτό που παλεύουμε 2 χρόνια τώρα είναι τα παιδιά να αποκτήσουν μεταξύ τους σχέσεις αλληλοϋποστήριξης. Τα παιδιά θα πούν αν αυτό το έχουμε πετύχει σε οποιοδήποτε βαθμό αποδοχής του καθενός και της καθεμιάς σε επίπεδο της διαφορετικότητας, όποια και αν είναι αυτή, και της στήριξης σε όλα τα επίπεδα. Οπότε, παιδιά, πείτε μας πώς λειτουργείτε ως ομάδα πέρα από τα καλλιτεχνικά, δηλαδή πώς σας έχει επηρεάσει αυτό, ας πούμε, στην καθημερινότητά σας σαν ομάδα, σας έχει αλλάξει, ας πούμε, τον τρόπο που δουλεύετε μαζί με άλλους κλπ. Σίγουρα έχει αλλάξει, γιατί μέχρι πέρυσι που ξεκίνησε όλο αυτό, δεν είχαμε έρθει τόσο κοντά, γιατί ήταν και η καραντίνα σίγουρα που ναι, μας απομάκρυνε. Ναι. Και μέσω της συνεργασίας που είχαμε όλη τη χρονιά και φέτος, ήρθαμε πάρα πολύ κοντά, σίγουρα αναπτύξαμε σχέσεις πιο στενές. Πολλά παιδιά κάνανε παρέες που πριν μπορεί να μην είχαν. Και η διαφορετικότητα σίγουρα έγινε αποδεκτή και πέρυσι και φέτος, που θα το καταλάβετε και αργότερα με την παράστασή μας. Αλλά ναι. Τσιόχα, Εγώ θα πω από μεριάς μου ότι θεωρώ ότι είμαστε μια ωραία ομάδα από την άποψη ότι είμαστε δεμένοι. Όχι απλώς δεμένοι, είμαστε πιο όπως θα μπορούσε να μας χαρακτηρίσει κάποιος. Έχουμε γίνει κολλητοί πλέον όλοι μεταξύ μας. Μπορώ να πω ότι γελάσαμε πάρα πολύ μέσα σε αυτή την ομάδα. Μοιραστήκαμε ο ένας με τον άλλον σκέψεις, ανησυχίες, προβλήματα. Ουσιαστικά η Τετάρτη βράδυ που συναντιόμασταν πέρσι και η Πέμπτη βράδυ που συναντιόμαστε φέτος έγινε ένα σημείο ουσιαστικά όπου ξεφεύγαμε τόσο από το διάβασμα όσο και από τα παιχνίδια, τα ηλεκτρονικά κυρίως, τον υπολογιστή, την τηλεόραση, όλα αυτά που μας κρατούσαν πίσω.
Είμαστε παιδιά δυστυχώς ή ευτυχώς που γεννηθήκαμε μέσα στον κορονοϊό. Που μεγαλώσαμε ουσιαστικά μέσα στον κορονοϊό. Και έπρεπε αυτό κάπως να το αποβάλουμε. Θεωρώ ότι ήταν ένα πάρα πολύ καλό κίνητρο αυτό η κινηματογραφική και η θεατρική ομάδα του Σερβιέλ. Και ιδιαίτερα η ταινία μας Ατέργηστες πέρυσι, η Venice Production, το πολυθέαμα που θα παρουσιάσουμε το καλοκαίρι και όλα αυτά, όλες αυτές τις δράσεις που έχει αναλάβει ουσιαστικά το δεύτερο γέλ. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Κατερίνα Βάιου. Όλους αυτούς που μας στήριξαν εννοείται, το Δήμο Βραβενών, το 15 μελές εννοείται, τους μαθητές και τους μαθητές του Θεργέλ. Το βεστιάριο του Κρατικού Θεάτρου Ελλάδος. Εννοείται το Κρατικό Θεάτρο Βορείου Ελλάδος. Το τρίτο Γιάννη Κοζάνης για την άριστη συνεργασία που είχαμε και θα συνεχίσουμε να έχουμε, τους έχουμε καλέσει στα Γραβενά. Και το είδα πάρα πολύ θετικά, το οργάνωσα σαν εκδρομή. Ελπίζουμε φέτος να τους δεχτούμε. Αυτή είναι αυτό που χρειαζόμαστε σαν πόλη, παιδιά. Χρειαζόμαστε εξωστρέφεια και επαφή με τους υπόλοιπους ανθρώπους, διότι είχαμε πολύ μεγάλη εσωστρέφεια. Εδώ και 10-20 χρόνια αυτή η πόλη έχει στραφεί προς τα μέσα, έχει σαντήσει το ορθοκάμιλο και αυτό δεν είναι φοβερό, είναι αυτό είναι το βασικό μας πρόβλημα. Και δεν το βλέπουμε κιόλας, γιατί στο ορθοκάμιλο δεν το βλέπει αυτό. Και τέτοιες δράσεις σαν τις δικές σας είναι που θα μας φέρουν ξανά στην εξωστρέφεια και θα αρχίσουν να λειτουργούμε ξανά σαν κοινωνία, δηλαδή μας δίνετε φως έτσι. Και μπράβο, μπράβο, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ για αυτά. Εμείς ευχαριστούμε που μας καλέσατε και είχαμε αυτή την πάρα πολύ ωραία. Σας καλέσαμε, θα ξαναρθείτε, θα έρθουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι που ήταν που βρήκαμε τον δρόμο. Συζήτηση που κάναμε απόψε. Ευχαριστούμε, ήταν ενδιαφέρον. Είχαμε και εμείς την ευκαιρία να πούμε και στους υπόλοιπους, όλους αυτούς που μας ακούνε και θα μας ακούσουν, τη δουλειά που κάνουμε, γιατί ίσως κάποιοι κιόλας νομίζουν ότι είναι κάτι εύκολο, ενώ δεν είναι. Καθόλου. Και είναι κάτι ενδιαφέρον που θα έπρεπε να ακούσει ο κόσμος και να μάθει. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Ένα τελευταίο, Κατερίνα, αν θέλει κάποιος να βοηθήσει, με οποιοδήποτε τρόπο, πού θα απευθυνθεί, στο δεύτερο λύκειο? Στο δεύτερο λύκειο, στη διευθύντρια του σχολείου μας, την κυρία Δέσποινα Μίχου. Ωραία. Μπορεί να απευθυνθεί και μπορεί να βοηθήσει με οποιοδήποτε τρόπο. Ναι, ναι. Που προσωπικά δεν έχω κανένα παράπονο, ούτε η ομάδα έχει παράπονο. Και επαναλαμβάνω από την κοινότητα των Γρεβενών, κοινότητα όμως, έχουμε τις καλύτερες εντυπώσεις, μας στήριξαν και εξακολουθούν να μας στηρίζουν. Ωραία. Επίσης μας στηρίζει ο Δήμος, μας στηρίζει η Περιφερειακή Ενότητα. Τέλεια. Και ό,τι λείπει από την πρόταση, ας το... Ευχαριστώ πάρα πολύ και που ήρθατε εδώ, αλλά κυρίως και αυτά που κάνετε είναι πολύ σημαντικά. Εγώ έχω εντυπωσιαστεί πραγματικά για όλα. Θα είμαστε σε όλα δίπλα και να τα παρακολουθήσουμε και να τα διαφημίσουμε και ό,τι θέλετε να μας ενοχλείτε. Και το μικρόφωνο είναι πάντα ανοιχτό για σας. Εμείς ευχαριστούμε και από το σημείο αυτό να παροτρύνουμε όλα τα παιδιά να συμμετέχουν σε μια ομάδα, να διοργανώσουν, να μπουν στο 15 μελές. Είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία την οποία εγώ τη συστήνω ανεπιφύλακτα. Νομίζω και τα παιδιά που βρίσκονται δίπλα μου και όλα τα παιδιά του Θεργέλ. Να συμμετέχουν. Όντως ξεφύγαμε, ειδικά μετά τον COVID που ήμασταν κλεισμένοι όλοι μας. Ήταν, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, η Τετάρτη και η Πέμπτη φέτος. Ένας χώρος, πώς να το πω, διαφυγής. Δηλαδή, το είχαμε σαν safe place, ήμασταν όλοι μαζί, περνούσαμε χρόνο, ήμασταν μακριά από το διάβασμα και από όλα αυτά. Και είναι σημαντικό κάποιος να έχει κάτι τέτοιο, κάποιους ανθρώπους να αλληλοστηρίζονται, να γενικά να κάνουν πράγματα δημιουργικά εκτός από το διάβασμα και από τις ηλεκτρονικές συσκευές και οτιδήποτε άλλο. Ωραία. Ωραία. Να πω εγώ για όσους μπήκατε στο τέλος της κουβέντας, ακροατές και γενικότερα, ότι η κουβέντα μας θα ανέβει και στο Grevena Press ως βίντεο μετά ως ντοκουμέντο να μείνει, να πει οπωσδήποτε δεν θέλει να την ακούσει, να την ξανακούσει κτλ. Χίλια ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε τώρα, εδώ είμαστε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.